ρεκόρ Ακριβώς. αποποιήσεων. Μας είπες και σήμερα ουρές. Η ουρές. συνεργάτητά μου είχε ουρές στο ειρηνοδικείο, γιατί πρέπει να πάει στο κατατόπο αρμόδιο ειρηνοδικείο, που είναι ο τελευταίος, ο τόπος θανάτου του αποβιώσαντος. Και μιλάμε για ουρές. Δίνεις το όνομά σου από πριν και περιμένεις την ουρά για να κάνεις αποποιήσεις. Εκεί πολύ σωστά είπες, υπάρχουν τρεις παγίδες, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά να μην μπούμε στα πολύ στενά νομικά, τρεις βασικές παγίδες που πρέπει να προσέχουμε όλοι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στην αποποίηση μέχρι τα πρώτα ξαδέλφια, που σημαίνει ότι ανά τέσσερις μήνες ξεκινάει η προθεσμία να αποποιηθούν όλοι. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η προκαταβολική αποποίηση, πριν μας έρθει κληρονομιά, δηλαδή κάποιος να μην περιμένει να αποποιηθούν όλοι οι άλλοι, νομικά πιστεύω ότι ισχύει, όμως η εφορία δεν τη δέχεται. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις όπου σου λέει ότι όταν αποποιηθούν και οι τελευταίοι αυτοί, οι προηγούμενοι από σένα, τότε πρέπει να κάνεις ξανά τη δικιά σου αποποίηση, διότι εγώ τους φόρους θα σου χρεώσω. Άρα ουσιαστικά μόλις λύσει το τετράμινο. Άρα πρέπει να παρακολουθείς το σώμα σου, να το πω έτσι και απλά. Να έχεις καλές σχέσεις. Να έχεις καλές σχέσεις, να σε ενημερώσουν. Όπως επίσης, μια άλλη παγίδα σημαντική είναι τι γίνεται με τα ανήλικα. Εκεί λοιπόν, όταν έχουμε ανήλικα, κανονικά πρέπει να βγει δικαστική απόφαση που να κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των ανηλίκων να αποποιηθούν οι γονείς. Πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν πότε θα βγει η απόφαση του προκατόχου, του προηγούμενου κληρονόμου από εμάς, που είναι τα ανήλικα παραδείγματος χάρη του θανόντος, και όταν βγει η απόφαση να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του τετραμήνου. Ξαναλέω, αν το κάνουμε πιο πριν. Νομικά πιστεύω ότι είμαστε καλυμμένοι, αλλά επειδή είναι λίγο αφιζητούμενο το ζήτημα και επειδή η εφορία κατά τεκμήριο δεν το δέχεται, να επανέλθουμε και με νεότερη αποποίηση. Άρα, όπως σωστά το είπες, να έχουμε καλή σχέση με τους κληρονόμους, να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι κάτι απλό, διότι τα χρέη όταν καταλογιστούν κυρίως της εφορίας και βεβαιωθούν σε σένα, έχει και ποινική δίωξη, και μετά πρέπει να αποδείξει πάρα πολλά πράγματα και να τρέξει στα δικαστήρια.